Πρόεδρε, σήμερα είχαμε τον καθιερωμένο αγγελμό του ΑΟΝΑ. Ευχές από το ΜΑΤΕΡ, ευχές δικές σας. Έχετε βάλει ψηλά τον πύχη οικονομικά και βαθμολογικά για τη φετινή χρονιά? Ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσία σας. Έγινε λίγο ο επίσημος αγιασμός της χρονιάς, λίγο καθυστερημένα λόγω των συνθηκών που έχουμε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά πηγαίνουν. Κάθε μέρα, λόγω των συνθηκών, των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, προσαρμοζόμαστε. Οι στόχοι μας δεν αλλάζουν, είναι πρωταγωνιστικοί, κοιτάμε ψηλά στην κορυφή. Έχουμε το κατάλληλο ρόστερ για να επιτύχουμε αυτό το σκοπό, έχουμε το κατάλληλο συμβούλιο, έχουμε και το κατάλληλο προπονητικό team. Οικονομικά, κάθε μήνα που περνάει, προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και κάνουμε το καλύτερο δυνατό όταν πρέπει, όπως πρέπει. Το περσινό πρωτάθλημα δεν θα λέγα ότι ήταν κάτι το καλύτερο, ήταν κάτι μέτριο, προστάσιμο βαθμολογικά θα έλεγα. Μετά, στον περνάει ο καιρός, η ομάδα βελτιωνόταν. Είχαμε και αυτά τα παρατράγουδα με προπονητές και με έτσι. Γενικά, ας πούμε ότι τα πήγε καλά η ομάδα. Φέτος πιστεύετε θα τα πάει καλύτερα? Φέτος ο στόχος να τα πάει καλύτερα και θα τα πάει καλύτερα. Περσινή χρονιά ήταν η πρώτη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Συνέβησαν όλα αυτά που είπατε, αλλά αυτό το πράγμα μας έκανε ακόμα πιο δυνατούς, ακόμα πιο έμπειρους. Έχουν μείνει στο παρελθόν. Όλοι με την προσπάθειά τους και με τη βοήθειά τους συνέβαλαν στα μέγιστα. Κάθε μήνα που περνούσε και πέρυσι πηγαίναμε και καλύτερα. Και μένει τη φετινή χρονιά όλα αυτά τα πράγματα να τα κεφαλαιοποιήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε και να αποδείξουμε στον κόσμο, τους φιλάδους της Αρτάκης και σε όλη τη Σέβεια το πόσο προσαρμοσμένοι έχουμε γίνει και πόσο καλά αποτελέσματα θα φέρουμε. Είμαστε πολύ θετικοί και ελπίζουμε για τα καλύτερα. Άρα, Πρόεδρε, μπορούμε να πούμε στον φιλάθλο κόσμο της Αρτάκης και όχι μόνο, κάθε πέρυσι καλύτερα, κάθε πέρυσι και καλά, φέγατε φέτος και καλύτερα. Κάθε φέτος, κάθε επόμενη μέρα που κοιτάμε, την κοιτάμε με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερο θετικό μάτι. Αλλά έχουμε και ένα πολύ μεγάλο παράγοντα, τα γεγονότα, το θέμα της υγείας, το θέμα του κορονοϊού, το οποίο πρέπει να προσαρμοζόμαστε και σε επίπεδο φιλάθλων και σε επίπεδο προσαρμογής της πολιτικής μας. Είναι νούμερο ένα προτεραιότητα η υγεία και η προσαρμογή στους κανόνες. Παρ' όλα αυτά, θα παίξουμε το ποδοσφαιρό μας. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και περιμένουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μου δώσατε το ρέθισμα, Πρόεδρε, από το θέμα του κορονοϊού και να σας κάνω μια ερώτηση. Εάν συνεχιστεί το πρωτάθλημα φέτος με τον κορονοϊό και χωρίς φιλάθλους, πόσο θα αντέξει όχι μόνο η δικιά σου τσέπη, αλλά όλες οι τσέπες των Πρόεδρων? Είναι αρκετά δύσκολο και ήδη χάσαμε όλη την καλοκαιρινή σεζόν. Κάθε ομάδα είχε τα εμπορικά της πλάνα. Δεν νομίζω να πήγαν καλά, όπως και τα δικά μας. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε με νέες εμπορικές κινήσεις, μια νέα προσπάθεια να βρίσκουμε έξτρα χρήματα. Δεν ξέρουμε το μέλλον τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα ενισχύσουμε το κομμάτι του τηλεοπτικού όσον αφορά την κάλυψη των αγώνων. Θα προσαρμοστούμε εκεί και ελπίζουμε να υπάρχει ένα ποσοστό των φιλάθλων το οποίο θα μας αφήσει το κράτος σεβόμενοι τα πρωτόκολλα και τις ειδικές ανάγκες, ώστε να έρθουν οι φιλάθλοι στο γήπεδο. Κάθε μήνα κοιτάμε το μέλλον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μήπως θα έπρεπε για το φιλάθλο κόσμο, θα λέγα, το αγώνα της Αρτάκης, τα παιχνίδια που θα παίζει εντός έδρας να τραβούνται, τα παιχνίδια με βιντεοκάμερα και να δείχνονται από... Ας πούμε, εγώ μου κάνω μια ερώτηση από το Στάρ της Λαμίας για να μπορούν να το βλέπουν οι φιλάθλοι της Αρτάκης. Μια, νομίζω, λύση καλή. Είναι 100% σίγουρο και αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε τα πλάνα και είμαστε σε συζητήσεις με διάφορους σταθμούς οι οποίοι μπορούν να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη. Να δείχνουν τα παιχνίδια online μέσω ίντερνετ, ζωντανά στο φιλάθλο κοινό. Ναι, να σε διακόψω, όπως είπες, μέσω ίντερνετ, όπως είναι και ψηφιακή τηλεόραση, για να μην την αδικούμε κιόλας. Σωστά. Σωστά. Η κίνηση θα γίνει 100% είναι σίγουρο και ο φιλάθλος κόσμος και της Εύβοιας και της Αρτάκης και όποιος άλλος θέλει να δει την ομάδα μας θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Θα τους δώσετε τη χαρά δηλαδή να βλέπουν το παιχνίδι την επόμενη μέρα. Είναι μια καλή κίνηση και μπράβο θα έλεγα. Σωστά. Σωστά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχετε, οι ποδοσφαιριστές, το προπονητικό team, εσείς και η οικογένειά σας όλοι. Ο Θεός και η Παναγία να σας έχει καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.